Το έθιμο της γιορτής Μανιταριού συνέχισε το ταξίδι του και φέτος στα Άνω Παιδινάς Αγορίου, συμπληρώνοντας 10 χρόνια. Μανιταρόφιλοι από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν και συνάμα εξέδραμαν στα δάση του Πογονίου και του Ζαγορίου, κυνηγώντας τους υπέροχους μύκητες. Η ομορφιά των δασικών οικοσυστημάτων, σε συνδυασμό με τα υπέροχα σχήματα και χρώματα των μανιταριών, καταλήγουν πάντα στην απολαυστική γαστρονομία, με κύριο συστατικό το μανιτάρι του δάσους. Η αξία του ήταν γνωστή πάντα. Στις μέρες μας φαίνεται να ξαναβγαίνει στην επιφάνεια και να παίρνει τη θέση πραγματικά που της αξίζει, με προοπτική συνεχώς να βελτιώνεται και να αυξάνεται αυτό το φαινόμενο το σύγχρονο της μανιταροφιλίας και μανιταρογνωσίας. Κάθε έξοδος στη φύση κρύβει πολλές εκπλήξεις για όλους. Οι πιτσιρικάδες παίρνουν τα πρώτα μαθήματα μανιταρογνωσίας και απολαμβάνουν το μαγικό κόσμο του μανιταριού. Βασικό στοιχείο της γιορτής αποτελούν τα μανιταροεδέσματα, η μανιταρόσουπα που γίνεται ανάρπαστη και η τροφομακαρονάδα, η οποία προσελκύει πάντα μικρούς και μεγάλους, με τον ουρανίσκο να γεύεται το εξαίσιο άρωμα του υπόγειου μανιταριού, το οποίο οι τροφοκυνηγοί ξεθάβουν στους γνωστούς για αυτούς βιότοπους. Η πανυπερωτική γιορτή μανιταριού έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα μια από τις ωραιότερες γιορτές. Πλέον, όπου σειραίουν από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος μανιταρόφιλοι και όχι μόνο. Η διήμερη γιορτή περιελάμβανε ακόμη ομιλίες και σεμινάρια σχετικά με τον υπέροχο κόσμο του μανιταριού, καθώς και για την προστασία και διατήρηση της μυκοχλωρίδας. Το παιδικό εργαστήρι στήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, όπου τα παιδιά, με τη δική τους γνώση και φαντασία, δημιούργησαν τα δικά τους μανιτάρια. Εμείς από την πλευρά μας ενισχύουμε αυτού του είδους τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις, με στόχο πάντα να μπορέσει να αποτελεί ένα τοπικό προϊόν. Έρχομαι μαζί με τα παιδιά οικογενειακώς. Τα παιδιά περιμένουν να έρθουν στο εργαστήρι, ανυπομονούν. Πολύ ωραίο και το συγκρότημα, το μανιταρόκ. Τα εδέσματα εδώ φανταστικά. Τέλος, όπως κάθε χρόνο, περίσσεψε το κέφι και το ξεφάντωμα διήρκησε μέχρι τα ξημερώματα.